Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Στο κόκκινο, η πολιτική αντιπαράθεση τρει ημέρε πριν από τι κάλπε, με Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα να συγκρούονται για την επόμενη μέρα των εκλογών και την οικονομία. Ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε για ακόμη μία φορά αναγκαιότητα την επίτευξη ισχυρή αυτοδυναμία, ενώ ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμισε την ανάγκη να αποτραπεί η ορμπανοποίηση τη πολιτική ζωή. Μάχη για ισχυρή αντιπολίτευση ζήτησε ο Νίκο Ανδρουλάκη, μιλώντα στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση στην Αθήνα. Ενώ ο Δημήτρη Κουτσούμπα από την πλατεία Συντάγματο ζήτησε την ενδυνάμωση του Κομμουνιστικού Κόμματο. Επιχείρηση απεγκλωβισμού 145 μεταναστών στα μαράσια του Εύρου, κυρίε και κύριοι, και εκεί βρίσκεται η Αναστασία Αργυριάδου. Αναστασία. Όλα ξεκίνησαν γύρω στι 9 το πρωί, όταν στο κέντρο επιχειρήσεων στην Νέα Βίσα, στι θερμικέ κάμερε, είδαν κίνηση στην νησίδα εδώ στα Μαράσια. 40 μέτρα μα χωρίζει επί ελληνικού εδάφου. Βλέπετε δηλαδή πόσο κοντά είναι συγκεκριμένη νησίδα εδώ, όπου είχε γίνει και επιχείρηση στι αρχέ Ιουνίου. Σήμανε αμέσω κόκκινο συναγερμό και ξε, ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση των Ελλήνων συνοριοφυλάκων, των ανδρών τη ΕΜΑΚ, των αξιωματούχων τη Frontex και των μελών του Ερυθρού Σταυρού. Στήθηκε λοιπόν αυτή η επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε νωρί το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Μεταφέρθηκαν α, επί ελληνικού εδάφου 145 άτομα, όπω είπε ε, και εσύ, η αδαμαντία. Τα περισσότερα ήταν μικρά παιδιά, ακόμη και βρέφοι είδαμε στι αγκαλιέ των γονιών του. Μεταφέρθηκαν στο κέντρο υποδοχή και ταυτοποίηση, στο φυλάκιο του Εύρου. Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι ήταν αρκετά φοβισμένοι από ό,τι μα είπαν. Ελίνα Φυλακές. Ε, στην αρχή ήταν, ε, ε, όπω είπαμε, ε, διστακτικοί στο να ανέβουν στι βάρκε, όμω όταν του είπαν ότι μπορούν να εμπιστευτούν τι ελληνικέ αρχέ, κατάφεραν λοιπόν και πέρασαν απέναντι. Βλέπετε ότι στο σημείο υπάρχουν ε, πλέον και αποτρεπτικά μέσα, όμω αυτά δεν στάθηκαν ικανά, ώστε φανταζόμαστε η τουρκική στρατοχωροφυλακή να περάσει του μετανάστε απέναντι με βάρκε, να Μάλιστα. τις σχίσει mm -hmm. και να κόψει τα σκηνιά, όπω γίνεται συνήθω, των μεταναστών στην Ισίδα σήμερα το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ Αναστασία Αργυριάδου από τον Εύρο. Ραχδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 27χρονης Πολωνής στην ΚΟ. Ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη κατά του 32χρονου από το Μπαγκλαντές και τις πληροφορίες έχει ο Γιάννης Ρήγος. Γιάννη από λίγα λεπτά, δικαστικό λειτουργό άσκησε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 32χρονο Μπαγκλαδεσιανό για την δολοφονία τη 27χρονη Αναστάζια. Πλέον οι αρχέ έχουν στα χέρια του νέα στοιχεία στην διάθεσή του που έδεσαν την συγκεκριμένη υπόθεση για να το ασκηθεί και η κατηγορία τη ανθρωποκτονία. Ήταν άλλωστε από την πρώτη στιγμή ο βασικό ύποπτο για την δολοφονία τη άτυχη κοπέλα. Τώρα να σου πω τα στοιχεία που οδήγησαν στην συμπληρωματική δίωξη είναι η ανάλυση από στοιχεία που βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο. Όπω επίση και ένα βίντεο που ήρθε στην διάθεση των αρχών λίγη ώρα πριν από την δολοφονία τη Αναστάζια που έδεσαν την συγκεκριμένη υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ρίγο. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ολόκληρο ο πλανήτη την τεράστια επιχείρηση διάσωση για τον εντοπισμό του βαθυσκάφου που χάθηκε στο ναυάγιο του Τιτανικού. Ο χρόνο για του επιβαίνοντε, σύμφωνα με τι εκτιμήσει, έχει τελειώσει. Καθώ δεν έχει απομείνει οξυγόνο εδώ και σχεδόν δύο ώρε. Οι δυνάμεις διάσωσης αυξήθηκαν σημαντικά τις τελευταίες ώρες με την ελπίδα ότι οι υποβρύχοι ήχοι που ακούγονταν από χθε θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα ευτυχές αποτέλεσμα. Φωτιά ήταν για τα νοικοκυριά το 2022 που πλήρωσαν ακριβότερα τα τρόφιμα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο με τις συνεχείς ανατιμήσεις να ροκανίζουν τα εισοδήματα. Την ίδια ώρα το ράλι των αυξήσεων στα τρόφιμα συνεχίζει να τρέχει με πιο υψηλού ρυθμούς στην Ελλάδα. Σε μόνιμο εφιάλτη έχει εξελιχθεί η ακρίβεια για τα νοικοκυριά που βλέπουν τη συνεχεί ανατιμήσει σε τρόφιμα και βασικά προϊόντα να μειώνουν συνεχώ την αγοραστική του δύναμη. Ε, τι, τι είπαμε νωρίτερα για την ακρίβεια και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλε οι αναλυτικά. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στι 7 παρατέταρτο με τη Ματίνα Παπαδέα. Καλό απόγευμα σε όλους.